Έχουμε, τι έχουμε, να μα κάτι λέει η Γεωργία Λινάρδου, να αλλάξουμε πλάνο, να πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε. Πάμε, οπ. Τι είναι. Τι έχουμε εδώ. Καταιγίδα. Τώρα είναι αυτό. Τώρα είναι αυτό. Οι εικόνες είναι τώρα, Για πάμε. Αντώνης Τσολναράς είναι στη σύνδεσή μας, νομίζω. Έχει γίνει χαμός τώρα. Ξημέρωμα στη Θεσσαλονίκη με πολύ βροχή και πλημμύρες. Αντώνη μου, καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, εστάλει ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, το οποίο, όπως βλέπετε, επιβεβαιώθηκε. Είμαστε στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Οι καταστηματάρχες εδώ, δυστυχώς, μέσα σε μόλις λίγα 24 ώρα, μετρούν ξανά τις πληγές τους, και αυτό γιατί πλημμύρισαν πάλι οι επιχειρήσεις. Βλέπετε εδώ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βγάλει τις σκούπες από νωρίς το πρωί για να αδειάσουν τα νερά που έχουν μπει μέσα στις επιχειρήσεις τους. Έχουν μαζέψει τις καρέκλες, έχουν μαζέψει τα τραπέζια. Ναι. Μιλάμε για μια ζημιά σε μια εποχή κιόλας που είναι και απρόσμενη και για τους ίδιους. Δηλαδή, αυτά τα ξαφνικά ταμπουρίνια τα παλαιότερα χρόνια δεν τα είχαν, ωστόσο τώρα είναι πάρα πολύ συχνά και βλέπετε εδώ και την κατάσταση. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε μέσα σε μαγαζί με ψηλικά, ναι, το οποίο έχει γεμίσει με λασπόνερα, και αυτή η εικόνα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν από λίγες ώρες, και αυτό γιατί ήταν γεμάτο. Δηλαδή το νερό έχει φτάσει εδώ, μας λένε, Αντώνη, και άνθρωποι περίπου στους 10 με 15 πόντους. Δεν υπήρχε στην πρόγνωση του δελτίου του καιρού κάτι περίεργο? Δεν περιμέναμε κάτι περίεργο. Όπως μας είπες, ήταν ένα ξαφνικό μπουρίνι και βγήκε και μήνυμα, στάλη και μήνυμα το 112, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ ξαφνικό. Υπήρχε πρόβλεψη του καιρού για επικίνδυνα φαινόμενα και γενικότερα στην κεντρική Μακεδονία. Ωστόσο, εχθές το βράδυ, λίγο πριν τις 10, εστάλει και το μήνυμα. Όταν εστάλει το μήνυμα, είχαμε όλοι το νου μας και όλοι φυσικά ελπίζαμε να μην έχουμε πάλι το μήνυμα. Εμείς, Αντώνη, βλέπουμε το μήνυμα. Εμείς βλέπουμε το μήνυμα τώρα, γιατί δεν μπορείς να έχεις την εικόνα, είστε στη σύνδεση εκεί, στα πλημμυρισμένα. Και θα το δούμε και σε πολύ λίγα λεπτά πάλι το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, Αντώνη μου, και θα σε συναντήσουμε κιόλας. Ναι. Και ζητάει τον περιορισμό των μετακινήσεων εκεί στη Θεσσαλονίκη για το ξαφνικό μπουρίνι. Αντώνη, όπως είπε και η Χρύσα, θα επανέλθουμε σε σένα να δούμε τι γίνεται και με το ξημέρωμα εκεί, γιατί οι εικόνες που δείχνεις είναι ότι προμηνύεται ότι θα έχουμε κι άλλα πράγματα.